Βουτιά στον συναρπαστικό κόσμο του gaming. Αυτό που βλέπουμε είναι μια συνεπανάσταση τόσο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και των παιχνιδιών. Επάγγελμα gamer. Κορυφαίοι Έλληνες παίκτες απαντούν. Να παίξει ένας Έλληνας σε ένα τέτοιο επίπεδο και να διαπρέψει και αυτός και η ομάδα του είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Ο μόνος μαθητής στους ακριτικούς αρχιούς. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Δάσκαλο, γιατί θέλω να μάθω γράμματα σαν παιδιά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Special Report. Απόψε θα ταξιδέψουμε στο νησί των Αρκιών για να γνωρίσουμε έναν ξεχωριστό 12χρονο, τον Χρήστο, το μοναδικό μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο του Ακριτικού Νησιού, που κινδυνεύει με λουκέτο όταν εκείνος αποφυτίσει. Πριν από αυτό όμως, θα ταξιδέψουμε στο συναρπαστικό κόσμο του gaming. Μέσω υπολογιστών, κινητών ή tablet, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια κράτησαν συντροφιά σε εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον πλανήτη στον καιρό των lockdown. Το 2020, μάλιστα, η αξία της βιομηχανίας των video games ξεπέρασε την αξία της βιομηχανίας του κινηματογράφου, φτάνοντας σε τζίρο τα 155 δισεκατομμύρια δολάρια. Για πολλούς ανθρώπους πλέον το gaming δεν είναι απλά ένα χόμπι, αλλά ένα επάγγελμα. Τι συμβαίνει λοιπόν στη χώρα μας? Η Μαρία Σαράφογλου μίλησε με μερικούς από τους κορυφαίους Έλληνες επαγγελματίες gamers, καταγράφοντας την καθημερινότητά τους. Συνάντησε ακόμα καθηγητές και σχεδιαστές ηλεκτρονικών παιχνιδιών που μας ξεναγούν στον ψηφιακό κόσμο που δημιουργούν και εξηγούν τι είναι αυτό που κάνει τα video games να ξεχωρίζουν και μέχρι πού μπορούν αυτά να φτάσουν. Με τέτοιο φαντασμαγορικό τρόπο και ζεστό χειροκρότημα έμπαιναν κάποτε στην αρένα επιγμάχοι. Σήμερα το κοινό επιφυλάσσει ανάλογη θερμή υποδοχή στους gamers, δηλαδή τους παίκτες ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Αν και νεαροί στην ηλικία, ορισμένοι από αυτούς είναι ήδη επαγγελματίες. Στην Ελλάδα υπάρχουν ένθερμοι υποστηρικτές του gaming, όπως μαρτυρά και η εικόνα του διαγωνισμού για το δημοφιλές παιχνίδι League of Legends που έγινε στην Αθήνα το 2019. Τι συμβαίνει όμως με τους Έλληνες gamers? Με την κάμερα του Special Report συναντήσαμε τρεις ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά με το gaming. Ο Κωνσταντίνος Κατσικαδάκος είναι γνωστός με το ψευδώνυμο Punisher, δηλαδή τιμωρός. Είναι μόλις 22 ετών και έχει ήδη καταγράψει σημαντικές επιτυχίες στον χώρο. Γεια σου, Punisher. Γεια σας. Τι κάνεις? Καλά. Προετοιμάζεσαι για κάποιον αγώνα? Ναι. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Για να δω. Πόση ώρα παίζεις? Μόλις ξεκίνησα. Μπορεί να παίζω 8 ώρες, 9 ώρες. Συνεχόμενες, δεν κάνεις κάποιο διάλειμμα? Το παιχνίδι σου επιτρέπει να κάνεις 10 λεπτά διάλειμμα στην ώρα, περίπου. Δηλαδή, ένα παιχνίδι αρκεί περίπου 30 με 40 λεπτά. Και μέχρι να έρθει το επόμενο παιχνίδι, εσύ μπορεί να σηκωθείς λίγο από την καρέκλα σου, είτε να παρακολουθείς ένα βίντεο, να ξεχαστείς λίγο μέχρι να ξεκινήσεις το επόμενο. Δεξί κλικ. Ναι. Και μπορείτε να πετυχείτε spells με το Q, το W ή το R. Άρα, για 6 λεπτά είμαι στο έλεος του αντιπάλου. Πολύ σωστά. Αυτή είναι η καθημερινότητα ενός επαγγελματία gamer. Μία ρουτίνα διαφορετική που ακροβατεί ανάμεσα σε δύο κόσμους. Έναν εικονικό και έναν ρεαλιστικό, που δεν κινούνται πλέον εντελώς παράλληλα. Στην Ελλάδα πόσοι ασχολούνται με το League of Legends? Πόσοι παίζουν αυτό το παιχνίδι? Χιλιάδες άτομα ασχολούνται καθημερινά με αυτό. Σίγουρα
και να μην έχεις ιδέα από αυτό το παιχνίδι, σίγουρα θα έχεις ένα φίλο ο οποίος θα έχει παίξει αυτό και θα έχει τύχει να κάτσεις, να τον δεις. Είναι το πιο δημοφιλές παιχνίδι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ήξερα πάντα, βέβαια, από την πρώτη στιγμή που παίξα ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το αγαπάω. Και μέσα από αυτό, μέσα από τα χρόνια, ναι, μου δημιουργήθηκε και η ευκαιρία, μου δόθηκε και η ευκαιρία να κάνω την αγάπη μου και επάγγελμα καθημερινό. Προσωπικά ασχολούμαι και με το streaming. Ουσιαστικά live streaming είναι η ζωντανή μετάδοση του παιχνιδιού και η αλληλεπίδρασή μου με τον κόσμο εκείνη τη στιγμή. Καθημερινά στριμάρω 6 ώρες την ημέρα. Άρα 6 ώρες είσαι μπροστά από τον υπολογιστή και παίζεις ζωντανά ένα παιχνίδι. Ναι. Και σε παρακολουθούν χιλιάδες άτομα. Από τα PC τους, από τα κινητά τους, μέσα μιας πλατφόρμας. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, ναι. Τα ποσοστά που κυμαίνονται είναι 20% εξωτερικό, 80% Έλληνες, καθώς και η γλώσσα που μιλάω είναι ελληνικά. Τι σημαίνει να είναι κάποιος επαγγελματίας gamer και streamer? Επειδή έχουν περάσει τα χρόνια και έχουμε εξελιχθεί και σε αυτό, σαν χώρα, επειδή έχουν αφιερώσει και σημαντικά άτομα πολύ χρόνο και λεφτά σε αυτό, πια σημαίνει να ανταγωνίσεις σε κάποιο πρωτάθλημα και να σου δίνει αυτό ένα εισιτήριο, αν θέλετε, να βγεις στο εξωτερικό. Το δρόμο άνοιξε πριν από αρκετά χρόνια ο Κωνσταντίνος Ναπολέων Τζορτζίου, γνωστός και ως Forgiven. Ξεκινώντας από την Ελλάδα, αναγνωρίστηκαν οι ικανότητές του και βρέθηκε να παίζει League of Legends σε ομάδες όπως η SK Gaming και η Schalke, με συμβόλαιο, προπονήσεις και αγώνες, όπως ακριβώς και ένας αθλητής ποδοσφαίρου. Πόσοι τα καταφέρουν τελικά να γίνουν επαγγελματίες gamers? Πρέπει να έχεις την ικανότητα, πρέπει να έχεις την απαραίτητη αυταπάρνηση, το determination, δηλαδή την αποφασιστικότητα να γίνεις. Πρώτα απ' όλα παίζεις το ταλέντο, να μπορείς να καταλάβεις πάνω κάτω σε ποιο χώρο θα κινηθείς. Ένας παίχτης, όταν ξεκινάει, χρονικά πάνω στα 1-2 χρόνια, μπορεί να καταλάβει αν έχει αυτό που χρειάζεται για να γίνει επαγγελματίας. Και στο League of Legends, μέσα σε ένα χρόνο από όταν άρχισα να παίζω στην Ελλάδα, ήμουνα θεωρητικά ο καλύτερος. Οπότε, ένας παίχτης που είναι ο καλύτερος στο χώρο του, γιατί να μην δοκιμάσει να γίνει ο καλύτερος στο εξωτερικό? Γιατί να μην το δοκιμάσει, να μην το προσπαθήσει έστω? Στον ψηφιακό κόσμο του gaming, παίκτες από διάφορες χώρες διαγωνίζονται online καθημερινά σε χιλιάδες ηλεκτρονικά παιχνίδια. Για κάποιους είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους ένας τρόπος να ξεδίνουν. Όσοι το παίρνουν όμως σοβαρά και κυνηγούν τη διάκριση, συγκεντρώνουν βαθμολογίες και συμμετέχουν με την ομάδα τους σε διεθνή πρωταθλήματα. Ο Forgiven είναι ένας από τους λίγους παίκτες που έχουν εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε τόσο υψηλό επίπεδο. The triple kill for Forgiven, and it looks like H2K will seal the deal. Your first seed from Group C going to the quarterfinals. How's that for your legacy? Ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο σημαντική στιγμή στην καριέρα σου? Για τους περισσότερους ήταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2006 που είχα διαγωνιστεί με τους H2K Gaming. Κατορθώσαμε και μέσω τύχης και μέσω ικανότητας να βγούμε στην τρίτη θέση, κάτι το οποίο για μια ευρωπαϊκή ομάδα τότε θεωρείται πολύ μεγάλη υπέρβαση. Και λογικό είναι από την άποψη ότι από τις τέσσερις ομάδες που ήταν εκεί πέρα, στα τελικά, οι τρεις ήταν από την Κορέα, που η Κορέα θεωρείται γενικά η χώρα με τις περισσότερες επιτυχίες σε οποιοδήποτε παιχνίδι ή στην πλειονότητα του παιχνιδιού. Οπότε αυτό το να παίξει ένας Έλληνας σε ένα τέτοιο επίπεδο και να ανταγωνιστεί, και όχι μόνο να ανταγωνιστεί, αλλά να διαπρέψει και αυτός και η ομάδα του, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Ο Κωνσταντίνος Ζερβός είναι εκπρόσωπος γνωστής εταιρείας ηλεκτρονικών παιχνιδιών και διοργανώνει στην Ελλάδα την παραγωγή και τη μετάδοση του ελληνικού πρωταθλήματος του League of Legends, στο οποίο έχουν διακριθεί ο Punisher και ο Forgiven. Πριν από 2 χρόνια είχε αναλάβει τη διοργάνωση του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού τουρνουά στην Αθήνα, που συγκέντρωσε περισσότερους θεατές και από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Το franchise πρωτάθλημα ήρθε στην Ελλάδα και παίξαμε ένα Σαββατοκύριακο ημιτελικά και τελικά στο Νίκος Γκάλης, στο κλειστό του μπάσκετ, που το αστείο είναι ότι στον τελικό του League of Legends είχαμε 12.000 κόσμο να παρακολουθεί το παιχνίδι μέσα στην αρένα και δίπλα στο γήπεδο του ποδοσφαίρου είχαμε 5.000 Έλληνες να παρακολουθούν το Ελλάδα-Λίχτενστάιν.
Να φανταστείτε ακόμα και τη δική μας την εκπομπή του Greek Legends. Την παρακολουθούν 500.000 άτομα το χρόνο. Υπολογίζουμε ότι είναι ανάμεσα 250 και 300.000 που παίζουν League of Legends. Είναι τρομερά δημοφιλές, δηλαδή η Αθήνα και ο λόγος που ήρθε και το πρωτάθλημα αυτό στην Αθήνα είναι η πόλη με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση παικτών σε όλη την Ευρώπη. Σε απόλυτο αριθμό, όχι αναλογικά. Ένας αγώνας ηλεκτρονικού παιχνιδιού δεν διαφέρει σχεδόν σε τίποτα από ένα αθλητικό γεγονός. Βρισκόμαστε στο στούντιο όπου γίνεται η αναμετάδοση μιας κρίσιμης αναμέτρησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του League of Legends, την οποία παρακολουθούν αυτή τη στιγμή χιλιάδες χρήστες. Η διοργάνωση λοιπόν, όπως και κάθε αθλητικό γεγονός, έχει τους αθλητές, σε εμάς τους παίκτες, τους διαιτητές, τη διοργανώτρια αρχή και εμείς φυσικά έχουμε φτάσει και στο επίπεδο της τηλεοπτικής κάλυψης. Προς το παρόν η αναμετάδοση αυτών των αγώνων γίνεται μέσω διαδικτύου. Βλέπετε στο μέλλον να αγοράζουν δικαιώματα και τα τηλεοπτικά κανάλια? Σαφέστατα και το βλέπω και στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό γίνεται κατά κόρον. Υπάρχει και στη Γερμανία και στην Πολωνία και στη Γαλλία τηλεοπτική κάλυψη για τα πρωταθλήματά τους. Οι επαγγελματίες gamers προετοιμάζονται σχεδόν σαν αθλητές πριν από κάθε αγώνα. Σε κάθε ομάδα υπάρχει ένας τουλάχιστον προπονητής, που καμιά φορά και δύο, ο assistant coach, και υπάρχουν και οι αναλυτές, οι οποίοι κατά προτίμηση είναι δύο, οι οποίοι κάθονται, αναλύουν το παιχνίδι των αντιπάλων μας, μας εξηγούν λίγο τις αδυναμίες τους, μας λένε τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς απλά τα εκτελούμε. Τώρα, ο προπονητής, πριν ξεκινήσω ένας αγώνας, υπάρχει μια διαδικασία την οποία διαλέγεις το τι θα παίξεις αυτόν τον αγώνα. Εκεί είναι η δουλειά του προπονητή να μας καθοδηγήσει, να προβλέψει τον αντίπαλό μας. Πώς προετοιμάζεσαι για έναν αγώνα? Ηρεμό. Ηρεμό, δεν το σκέφτομαι τόσο πολύ, προτιμώ να χαλαρώσω, γιατί ο κάθε αγώνας έχει το άγχος του. Έχεις αγωνία? Έχω αγωνία και ίσως και πιο πολύ όσο ανεβαίνεις, όσο ξέρει περισσότερος κόσμος, να μην απογοητεύσεις τους φαν σου. Όπως μας εξηγεί ο Κωνσταντίνος Τζορτζίου, στο εξωτερικό οι επαγγελματικές ομάδες διαθέτουν και προπονητικό κέντρο. Εκεί συγκεντρώνονται οι παίκτες που συνήθως είναι διαφορετικών εθνικοτήτων. Π.χ. σε μια από τις ομάδες που έπαιξα είχαν έναν Αρμένιο, έναν Ρώσο, Έλληνας, Γερμανός και Νορβηγός. Το Game House έχει γίνει για να μην έχει προφανώς ο οργανισμός έξοδα, συνεχόμενες πτήσεις κάθε εβδομάδα. Το πρόγραμμά του είναι, έχεις προπόνηση 3 με 10, έχεις συνήθως μία ώρα κενό για φαγητό, για να ξεκουραστείς, για να κάνεις κάποια άλλη δραστηριότητα, για να ξεστρεσαριστείς τέλος πάντων. Όταν πας σε ένα συλλογικό επίπεδο, αρκετές ομάδες έχουν πάντα το δικό τους σεφ, έτσι ώστε να προσέχουν τη δίαιτα των παικτών τους. Από εκεί και πέρα, επίσης, οι ομάδες προσέχουν και την υγεία των παικτών. Είναι πολύ απαιτητική η δουλειά, όχι τόσο από την άποψη σωματικής επαφής, όσο από την άποψη εγκεφαλικής κυρίως. Ποιο είναι το μεγαλύτερο διάστημα που έχεις κάτσει καρφωμένο στην καρέκλα παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια? Επαγγελματικά μιλάμε για 11-12 ώρες. Τώρα, από άποψη χόμπι, όταν ήμουν μικρότερος, μόνο μία φορά έχει τύχει να κάνω πάνω από 20 ώρες. Εσύ είσαι ικανοποιημένος από τα συμβόλαια που έχεις υπογράψει? Η γενιά μου, όταν έτυχε να γίνουμε επαγγελματίες παίκτες στο League of Legends, ήταν στην αρχή του. Μέχρι το 2015-16, οι περισσότεροι παίκτες παίζανε χωρίς κάλυψη, να το πω έτσι, ευγενικά. Από έκτοτε και μετά, τουλάχιστον στη Γερμανία όσοι μένουν, έχουν ασφαλιστική κάλυψη, ιατρική κάλυψη και ούτω καθεξής. Δηλαδή, αναγνωρίζεσαι ως ένας νόμιμος εργαζόμενος. Παλιότερα δεν υπήρχε αυτό. Ναι, αλλά σαν εισόδημα θα μπορούσες να βασιστείς πάνω του, να ασκήσεις επαγγελματικά το gaming? Είναι ικανοποιητικά τα χρήματα? Πιστεύω ότι αυτοί που παίζουν τώρα το παιχνίδι και πληρώνονται από αυτό επαγγελματικά πάντα, έτσι, άμα ασχοληθούν με αυτό ή κατορθώσουν να μείνουν στον αθρό για 7-8 χρόνια, μπορούν να κινηθούν μετέπειτα για κάποιο διάστημα της ζωής τους με μια αλφα άνεση. Επίσης, η καριέρα σε αυτά τα παιχνίδια δεν είναι απαραίτητα μόνο στο παικτικό κομμάτι. Δηλαδή, έχει εφευρεθεί μια τέτοια αγορά γύρω από το παικτικό, όπου μπορείς να γίνεις manager, προπονητής, βοηθός προπονητή, βοηθός manager, να γίνεις ιδιοκτήτης ομάδος, αν έχεις προφανώς τα ανάλογα fans από πίσω, να γίνεις αναλυτής, να κάνεις sports casting.
όπου μπορείς να δουλέψεις δηλαδή σε κάποιους τομείς του παιχνιδιού και αφού του σταματήσει το παικτικό κομμάτι σου. Πολλές χώρες όπως η Νότια Κορέα προωθούν την ένταξη των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στα Ολυμπιακά αθλήματα. Η μεγάλη απήχησή τους αλλά και η κουλτούρα ενασχόλησης μαζί τους έχουν σχεδόν δρομολογήσει τις εξελίξεις. Θα έλεγα πως είμαστε κοντά στο να αγκαλιάσει η Ολυμπιακή Επιτροπή το gaming και να φτιάξει μια διοργάνωση είτε στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είτε ξεχωριστή που να εστιάζει στα Ολυμπιακά ιδεώδη, διότι μπορεί να μην έχει τόσο το σωματικό, αλλά σίγουρα έχει το κομμάτι της άσκησης του μυαλού, έχει τη συνεργασία, έχει την ευγενή άμυλα, καθώς μιλάμε για ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ελπίζω στο μέλλον να το δω, είναι η αλήθεια, σαν Ολυμπιακό άθλημα. Όπως βλέπετε, είναι αρκετά περίπλοκο. Χρειάζεται να κάνεις πάρα πολλά πράγματα μαζί, να έχεις αντανακλαστικά, να έχεις αντίληψη. Εδώ και 11 χρόνια ο Δημήτρης Κεφαλίδης ασχολείται με ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, το Pro Evolution Soccer. Πρώτο γκολ για την Ελλάδα. Για τον απόφυτο του οικονομικού τμήματος της Νομικής, που εργάζεται σήμερα ως ιδιωτικός υπάλληλος, το παιχνίδι δεν είναι απλά ένα χόμπι. Σήμερα είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της Εθνικής Ελλάδας στο τουρνουά του Euro 2021, στο οποίο προκρίθηκε στα τέλη Απριλίου. Η Ελλάδα έχει δύο εκπροσώπους, έχει εμένα και τον Θοδωρή Κοτίδη, ο οποίος επίσης είναι ο συμπαίκτης μου στην εθνική μας ομάδα και είναι πολύ μεγάλη χαρά, τιμή και περηφάνεια που εκπροσωπούμε την Ελλάδα. Τι ήταν αυτό που σε κέρδισε σε αυτό το παιχνίδι? Ήταν κυρίως το game style, αυτό που λέμε στο χώρο του gaming, ο τρόπος παιχνιδιού. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα σε αυτό το παιχνίδι, να βάλεις αυτό που έχεις φανταστεί, να το αποτυπώσεις μέσα στο παιχνίδι. Χι πάσα, τετράγωνο σουτ, αρένα τρέχει ο παίκτης με αυτό εδώ. Για να δούμε, θα τα καταφέρω. Εγώ πιστεύω πως ναι. Πώς έφτασες να γίνεις επαγγελματίας παίκτης της εθνικής ομάδας? Επαγγελματίας παίκτης έγινα όταν το Νοέμβριο του 2020 έγιναν δύο προκριματικά τουρνουά, μέσα από τα οποία και προκρίθηκα. Προκρίθηκαν οι 8 καλύτεροι παίκτες στην Ελλάδα πρώτα και μετά μέσα από τους 8 παίκτες που έγινε ένα τουρνουά ακόμα, βγήκα στην πρώτη θέση. Όπως ακριβώς κάνουν στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, έτσι και στην αληθινή ζωή, οι gamers παραδέχονται πως πρέπει να ξεπεράσουν πολλά εμπόδια για να εξελιχθούν. Οι κίνδυνοι στον κόσμο του gaming δεν είναι λίγοι. Ένιωσες ποτέ εθισμένος σε αυτό που κάνεις? Εθισμένος στο παιχνίδι, όχι. Να έχω εθιστεί στο να κάνω κάτι που αγαπάω, ακόμη είμαι. Είμαι εθισμένος στο να κάνω κάτι που αγαπάω. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος να χάσει κάποιος τον έλεγχο? Δεν κρυβόμαστε, υπάρχει κίνδυνος. Και γι' αυτό πρέπει να συμβουλεύονται ειδικά τα μικρά παιδιά, είτε από το μεγαλύτερο τους αδερφό, είτε από τους γονείς τους, να υπάρχουν όρια. Από την εμπειρία σου, πόσο εύκολο είναι να κρατήσει κάποιος γραμμή ισορροπίας? Πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, θέλει να συμβάλλουν οι γονείς σου, να επεμβαίνουν σε αυτό. Γιατί όταν είσαι μικρός, από εκεί που θες να παίξεις μία ώρα, μπορείς να παίξεις 10. Και μπορεί να μην το καταλάβεις καν, δεν το κάνεις σκόπιμα. Αλλά είναι καλό να υπάρχουν όρια και να επεμβαίνουν σίγουρα οι γονείς σου. Όταν ανακοίνωσες στους γονείς σου ότι θέλεις να γίνεις επαγγελματίας gamer, πώς αντέδρασαν? Κοιτάξτε, δεν θα σου πω ότι το πήρανε τέλεια στην αρχή, έτσι. Υπήρχαν πολλές, τι είναι αυτό, έπρεπε να κάτσω πολλές φορές να τους εξηγήσω, να τους πω δείτε με λίγο. Έπρεπε να τους πείσω ότι δεν είναι τελείως χάσιμο χρόνο. Μέσα από τα χρόνια πήρα πάρα πολύ στήριξη από τους γονείς μου. Ποιες δυσκολίες έχεις συναντήσει στη διαδρομή σου? Εντάξει, πρώτο απ' όλα ήταν σίγουρα η άρνηση των γονιών μου, που ήταν φυσικό έτσι για αυτούς, φυσιολογικό για αυτούς, ότι το παιδί τους τέλος πάντων ακολουθεί μια τέτοια επαγγελματική καριέρα, δεδομένου ότι μιλάμε για κάτι που οι άνθρωποι δεν έχουν γνώση πάνω σε αυτό, δεν το έχουν δει. Προφανώς και είχαν πρόβλημα μέχρι που είδαν το πρώτο εισόδημα τέλος πάντων που έβγαλα την πρώτη φορά που ήμουν επαγγελματίας. Για
για εκείνους που τελικά φτάνουν στις κορυφαίες θέσεις του πίνακα βαθμολογίας, τα συμβόλαια και τα χρηματικά έπαθλα που συνοδεύουν τις νίκες τους είναι υψηλά, ακολουθώντας και την ανωδική τάση της βιομηχανίας του gaming. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, η συνολική αξία της βιομηχανίας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών έφτασε το 2020 στα 155 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ έως το 2023 αναμένεται να εκτιναχθεί στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι είναι αυτό που κάνει τα παιχνίδια συναρπαστικά και τόσο δημοφιλή σε όλες τις ηλικίες? Και τι σε κάνει να χαθείς σε έναν τελείως διαφορετικό κόσμο? Ο Στέλιος Αβραμίδης είναι game designer και έχει δουλέψει σε εταιρείες κολοσσούς παγκοσμίως όπως είναι η Sony και η Microsoft. Το δημοφιλές Age of Empires είναι ένα από τα πολύ γνωστά παιχνίδια που φέρουν την υπογραφή του. Τι σημαίνει να είναι κάποιος game designer, ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του? Πρώτα απ' όλα πρέπει να αγαπάει τα παιχνίδια. Να αγαπάει τα παιχνίδια και να θέλει να τα φτιάξει. Ο ρόλος του game designer είναι να έχει ωραίες ιδέες για τα παιχνίδια και να τα κάνει διασκεδαστικά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε παραμυθάδες ουσιαστικά και να χρησιμοποιούμε τα παιχνίδια για να πούμε τις ιστορίες που θέλουμε. Από την εμπειρία σας, για να γίνει ελκυστικό ένα παιχνίδι, τι χρειάζεται? Μεράκι και μια καλή ιδέα. Καλό είναι να έχεις και λεφτά. Πώς δουλεύει μια ομάδα που ετοιμάζει ένα παιχνίδι και συνήθως από πόσα άτομα απαρτίζεται? Μπορεί να είναι από δύο φίλοι σε ένα δωμάτιο σε μια φοιτητική εστία μέχρι στο Edge of Bastards ήμασταν γύρω στα 200 άτομα. Είναι μια τυπική ομάδα. Έχει τον game designer, ο οποίος έχει την ιδέα και την εμπειρία του παιχνιδιού. Υπάρχει ένας προγραμματιστής που πρέπει να γράψει τον κώδικα. Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης, ο οποίος θα κάνει το art του παιχνιδιού. Ένας σεναριογράφος να γράψει το σενάριο, ένας μουσικός για τη μουσική. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας τύπος που πρέπει να το πουλήσει, ο marketing. Και οι producers, οι οποίοι αναλαμβάνουν πολλές φορές να συντονίσουν όλους τους υπόλοιπους. Είναι σαν να φτιάξεις μια θεατρική σκηνή, αλλά δεν παίζουν απλά οι ηθοποιοί μέσα. Την σχεδιάζουν τόσο ώστε να ανέβει το κοινό και να παίξει την παράσταση αυτό. Το οποίο έχει τη δικιά του βοήθεια. Και νομίζω ότι είναι αυτό που τραβάει τον κόσμο πάρα πολύ. Το ότι είσαι εσύ μέρος της ιστορίας. Μπορείς να παίξεις το παιχνίδι και να γίνεις εσύ ένας στρατηγός στην αρχαία Ρώμη. Μπορεί να μοιάζει εικονικός, αλλά ο κόσμος του gaming γίνεται όλο και πιο ρεαλιστικός. Μπορούμε πλέον να ξοδεύουμε περισσότερα λεφτά για να φτιάξουμε ένα παιχνίδι. Τα γραφικά και ο ήχος βοηθάνε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν ένα παιχνίδι έχει budget γύρω στα 100 εκατομμύρια, μπορεί άνετα να ξοδέψεις το 60% για γραφικά και ήχο. Και πάνω απ' όλα, ένα παιχνίδι μπορεί να γίνεται πιο ρεαλιστικό και ζωντανό με τεχνητή νοημοσύνη που πια έχει κάνει αρκετές πρόοδους. Πόσο σημαντική είναι η δυνατότητα απόδρασης του χρήστη για την επιτυχία ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού και τι βαρύνει περισσότερο στη ζυγαριά του δημιουργού? Σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, παρακολουθήσαμε από κοντά πώς χτίζεται βήμα-βήμα ένα video game. Συναντήσαμε τον Βασίλη Κουτσούκο και τον Νίκο Εμμανουηλίδη, που είναι έτοιμοι να λανσάρουν το δικό τους παιχνίδι. Πόσο καιρό δουλεύετε το παιχνίδι? Το αρχίσαμε τέλη του 2018. Πριν είχα γράψει όσο πιο αναλυτικά μπορούσα το σενάριο, ήταν πολλοί παράγοντες και η ουσιαστική παραγωγή άρχισε στις αρχές του 19. Η ιστορία από πίσω είναι στην αρχαιότητα, αλλά εξελίσσεται στο κοντινό μέλλον και έχουμε πάρει και στοιχεία από τα οποία έχουμε ήδη αρχίσει να βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, όπως πάρα πολύ προηγμένο artificial intelligence. Το μοναδικό που έχουμε είναι ότι είμαστε ελληνικό στούντιο και θέλουμε να τιμήσουμε και τη χώρα μας και την πόλη μας βάζοντάς τη στο παιχνίδι. Εκεί που ρίχνουμε το βάρος πολύ είναι γενικά να φαίνεται ρεαλιστικό και όχι μόνο σαν εικόνα και σαν κίνηση και να μην είναι κάτι που δεν θα γινόταν στην πραγματικότητα. Υπάρχει το εξής φαινόμενο. Υπάρχει το φαινόμενο του εύλογου κόσμου. Εύλογος κόσμος είναι ένας κόσμος που βγάζει νόημα. Αυτός ο κόσμος δεν χρειάζεται να είναι ρεαλιστικός, μπορεί να είναι και καρτούν. Αρκεί όλα μαζί να είναι σε συμφωνία. Τότε έχει πιθανότητα να ταυτιστεί ο παίκτης. Και ο απόλυτος σκοπός είναι να ταυτιστεί ο παίκτης. Αν ο παίκτης έχει ταυτιστεί, τότε θεωρώ ότι το παιχνίδι έχει πετύχει.
Το δικό σας παιχνίδι, τι το ξεχωριστό έχει? Έχει πάρα πολύ καλή πλοκή, ένα σενάριο που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Δεν είναι δηλαδή φανταστικό το backstory, είναι κάτι που όταν το παίξει ο άλλος θα πει ότι όντως μπορεί τα πράγματα να πάνε έτσι. Δηλαδή είναι κάτι που θα θυμίσει τον άλλον πράγματα που έχει δει, που έχει ζήσει. Ο ψηφιακός κόσμος ζωντανεύει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει ανεβάσει το gaming σε άλλο επίπεδο. Ο Γιώργος Γιαννακάκης είναι διευθυντής και καθηγητής στο Ινστιτούτο Ψηφιακών Παιχνιδιών του Πανεπιστημίου της Μάλτας. Δημιουργούμε πολιτισμό μέσα από παιχνίδια. Τα παιχνίδια πλέον θεωρούνται μορφή τέχνης. Μπορούμε να επισκεφθούμε ένα μουσείο και να δούμε τέχνη η οποία είναι ψηφιοποιημένη και περιέχει πολλά στοιχεία games. Τα παιχνίδια μας βοηθάνε στην ιατρική μας περίθαλψη, βοηθάνε την εκπαίδευσή μας, είναι μέρος της ζωής μας και θα μείνουν και θα μείνουν για πολύ καιρό. Αν τα σκεφτούμε λίγο τα παιχνίδια, είναι ιδιαίτερα μοναδικά από πολλές απόψεις. Μια μοναδική τους ιδιότητα είναι ότι συνδυάζουν ακριβώς την τέχνη με τη μηχανική, την αρχιτεκτονική με την κοινωνιολογία, την ιστορία με την γλωσσολογία ή τον ήχο με τη σπουδή των ταινιών. Έτσι, έχουν όλα αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά που δημιουργούν ένα software, ένα λογισμικό, το οποίο απευθύνεται σε πάρα πολύ διαφορετικούς ανθρώπους και καταφέρνει να τους ψυχαγωγεί. Σήμερα όμως, αυτό που βλέπουμε είναι μια, όπως την ονομάζω, συνεπανάσταση τόσο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και των παιχνιδιών. Και εκεί μπορούμε να δούμε τρεις βασικούς τρόπους χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στα παιχνίδια. Ο πρώτος είναι για να βελτιώσουμε τον τρόπο που δοκιμάζουμε τα παιχνίδια. Ο δεύτερος είναι να δούμε την τεχνητή νοημοσύνη σαν σχεδιαστή παιχνιδιών, αυτόματο ή μη αυτόματο σχεδιαστή παιχνιδιών. Ο τρίτος είναι να δούμε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την κατανόηση του συναισθήματος του χρήστη. Πώς μπορούμε δηλαδή να καταλάβουμε τι αισθάνεται ένας παίχτης όσο παίζει ένα παιχνίδι. Θα ήθελα να παίξω ένα παιχνίδι το οποίο όσο παίζω εγώ το παιχνίδι να παίζει και αυτό μαζί μου. Τι θέλω να πω, ότι θα ήθελα να δω ένα παιχνίδι που σχεδιάζεται γύρω από μένα, τη δικιά μου προσωπικότητα, αναγνωρίζει αυτό που θέλω να κάνω, μου δίνει τις δικές μου ιστορίες, μου δίνει τα δικά μου γραφικά, όπως θέλει ο Γιώργος να παίξει ένα παιχνίδι. Και θα ήθελα να δω αυτό το παιχνίδι να παίζεται από πολλούς ανθρώπους και αυτές οι ιστορίες να μοιράζονται. Άρα το επόμενο βήμα στο μέλλον είναι εξατομικευμένα παιχνίδια πια για τον κάθε χρήστη. Νομίζω ναι, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα βλέπουμε τέτοια παιχνίδια όλο ένα και περισσότερο. Τι προβλέπουν λοιπόν για το μέλλον του χώρου οι επαγγελματίες gamers? Είναι το gaming ένα επάγγελμα που θα μπορούσαν να κάνουν για καιρό? Και τι λείπει στην Ελλάδα για να το συνεχίσουν? Υποδομές, μισθή, τεχνολογία. Ένας παίκτης για παράδειγμα εδώ το να παίξει μια ελληνική ομάδα, αν παίρνει στην ώρα του το μισθό του, θα είναι γύρω στα 400 με 500 ευρώ το μήνα. Στο εξωτερικό μπορείς να βρεις μισθούς που ξεκινάνε από τα 5.000 και πάνε 10.000 και πολύ πιο πάνω. Πόσο καιρό σκοπεύεις να συνεχίσεις στο χώρο του gaming από αυτή τη θέση που είσαι τώρα? Όσο είμαι καλός, που κατ' επέκταση αυτό σημαίνει όσο περισσότερο με βοηθάει οικονομικά, να το πω έτσι. Στην Ελλάδα αμείβεσαι, αλλά θα το έλεγα ως ένα χαρτζιλίκι, αν θέλετε να το πείτε έτσι. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να ζήσεις από αυτό. Δεν διοργανώνει πολλά τουρνουά, δεν είχε υψηλά χρηματικά έπαθλα ώστε να πιστούν όσο και τα παιδιά αλλά και οι γονείς τους ότι αν κερδίσει αυτό θα μπορεί το παιδί μου να βγάλει λεφτά. Εγώ είμαι μέλος αυτή τη στιγμή στην Intrepid Fox και σαν gamer και σαν competitive παίχτης, αλλά και σαν streamer. Είναι από τους πιο σοβαρούς οργανισμούς. Συνεργαζόμαστε ήδη 2 χρόνια σχεδόν και θα συνεργαστούμε για πολύ περισσότερο. Και ο στόχος ποιος είναι τώρα? Ο στόχος είναι να κάνουμε κάτι που δεν γίνεται στην Ελλάδα. Να κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά. Τα τουρνουά είναι αυτά που σε κάνουν, που σου δίνουν την νοοτροπία, το mentality, ώστε να γίνεις ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν μπορείς να αναπτύξεις την ικανότητα εάν δεν παίξει με τους καλύτερους στον κόσμο. Οι ξένοι παίκτες παίζουν με τους καλύτερους στον κόσμο. Εμείς πλέον δεν έχουμε τα τουρνουά μέσα από τα οποία θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Οι μεγάλες ομάδες έχουν συμβόλαια, δηλαδή αμείβουν κάθε μήνα τους παίκτες. Αυτό έχει να κάνει και με ποιον παίκτη υπογράφεις. Δηλαδή, εάν υπογράψεις ένα παίκτη ο οποίος έχει κατακτήσει πολλά παγκόσμια τουρνουά, θα αμείβεται παραπάνω ποσό. Σε ποια ομάδα θα ήθελες να δεις τον εαυτό σου στο μέλλον?
Θα ήθελα πολύ να αγωνιστώ για την Manchester United. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Ή μακάρι και μια από τις ελληνικές ομάδες, τον Big Four, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή. Θα ήταν μεγάλη χαρά για μένα να κάνω επαγγελματικά αυτό που αγαπώ και σε αυτό το οποίο είμαι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Το gaming αποκτά όλο και μεγαλύτερο κοινό. Παίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχαγωγία και διεκδικεί πλέον μία θέση στις Ολυμπιάδες. Το σίγουρο είναι πως για όλους τους εμπλεκόμενους τα ηλεκτρονικά παιχνίδια θα εξακολουθήσουν να πρωταγωνιστούν στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Ως αναπόσπαστο κομμάτι του ρεαλιστικού κόσμου, προσαρμοσμένο όμως στις ανάγκες των χρηστών.